Ξεκίνησε η φωτιά που ήταν ο ΛΑΔΑΚΑΠΑ. Πήγαμε εκεί να βοηθήσουμε την κατάσταση. Μας τηλεφωνήσαν ότι πρέπει να έρθουμε στο χωριό μας. Ήρθαμε στην κοινότητα μας. Ώσπου να έρθουμε στην κοινότητα, η φωτιά ήταν κοντά μας. Εκκρούσαν κατοικίες. Η πρώτη μας έννοια ήταν να φύγουμε τους γέροντες. Τους επιάσαμε, φύγαμε, τους επήραμε τους άλλους στην κοινότητα. Μιλούμε, εκκρούσαν τελείως τα πάντα. Άμα σας λέω τα πάντα, δεν έμεινε γερόν κάτι. Κατοικίες, εξοχικά, πράκτα, αυτοκίνητα, μία κόλαση. Και ακόμα τώρα που μιλούμε, έτσι είναι. Βρίσκεστε εκεί στο χωριό, έχετε ρεύμα, νερό? Όχι, όχι, τίποτε. Για να καταλάβεις, εγώ τι αγίδω ατσινιάννα για να γεμώσω το βιντεοχώρο μου. Είναι μία κόλαση. Όπως σας το λέω, δεν υπάρχει άλλη λέξη να πω. Πραγματικά κόλαση. Καταφέρατε ωστόσο να βγάλετε τους ηλικιωμένους και είναι πολύ σημαντικό. Επικοινώνησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί μου και τον ευχαριστώ. Το μόνο που θέλω να σας παρακαλέσω είναι να δώσω βάση τώρα στο δάσος του Μαχερά. Το δάσος του Μαχερά, γιατί η φωτιά πηγαίνει πάνω στο Μαχερά. Κύριε Μιλτιάδου, όσον αφορά τώρα τη δική σας κοινότητα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν φλόγες, προσπαθείτε να τις σβήσετε παίρνοντας νερό από γειτονικά χωριά, τι ακριβώς κάνετε? Όπως το είπες, από το χωριό, από άλλες κοινότητες, ο καθένας ό,τι μπορεί, με ό,τι μέσον έχουμε. Mm-hmm. Η διαδικασία του να πάρετε τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, να τους μεταφέρετε... Το κάναμε έγκαιρα αυτό. Δεν έχουμε ένα πόλι, αν και αυτό είναι το ευχάριστο. Είναι σε καλά χέρια. Τώρα το μόνο που μόνο είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τις κατοικίες που μέσα στην κοινότητα που εκκρούσαμε. Παλεύουμε να μην επεκτεθεί η φωτιά. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι ώρες. Οι κάτοικοι συνεργάστηκαν... Πολλές. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική, τον στρατό, τα πάντα, όλα όσοι ήρθαν που τα χωριά που τρέξαν όλοι να μας βοηθήσουν. Να είναι καλά και όσοι ευχαριστούμε. Δυστυχώς όλα έγιναν πάρα πολύ ξαφνικά και πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Μιλτιάδου, και όπως είπατε και εσείς... Σε 20 λεπτά. Εσείς πήγατε σε γειτονικό χωριό. Και μέχρι να πάτε στον Αρακαπά σας γύρισαν... Είμαστε στις στέγες του Αρακαπά, πάστε στα σπίτια του Αρακαπά και σβήναμε τη φωτιά. Και σας είπανε να σπεύσετε στο δικό σας χωριό που είχε ήδη φτάσει... Ναι, πρέπει να πούμε για να συντονιστούμε. Και ώσπου να έρθουμε στην ώρα, ήταν η φωτιά και η ύβρε μας. Δυστυχώς αυτά κάνουν οι σφοντροί άνεμοι και είμαστε πολύ τυχεροί, αν και πραγματικά θλιβόμαστε βλέποντας τις εικόνες αυτή τη στιγμή. Και έκανε για τις μέρες και τις ζωντανές εικόνες. Δεν έμεινε δεντρό που να μην κρούσει. Σώθηκαν οι ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μιλτιάδου. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα και στον κύριο Σοφοκλή Σοφοκλέου.